Ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε εστιατόριο στην πόλη Κραματόρσκ τη Ουκρανία είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του τουλάχιστον 8 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 56, αναφέρει νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τι υπηρεσίε άμεση βοήθεια. Ανάμεσα στα θύματα είναι τρία παιδιά, διευκρίνησε η Υπηρεσία Αντιμετώπιση Εκτάκτων Καταστάσεων τη Ουκρανία μέσω τη πλατφόρμα Telegram. Ο Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δήλωσή του Αργά το βράδυ τη Τρίτη, χαρακτήρισε το ρωσικό χτύπημα ω εκδήλωση τρόμου, αναφέροντα μεταξύ άλλων ότι οι υπεύθυνοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν στα διεθνή δικαστήρια. Στο Κραματόρσκ, μια πόλη που συχνά γίνεται στόχο ρωσικών επιθέσεων, διασώστε εργάζονταν στο κατεστραμμένο εστιατόριο, ενώ κάτοικοι παρατηρούσαν. Το κτίριο έχει καταστραφεί. Αστυνομικοί και στρατιώτε βγήκαν έχοντα πάνω σε φορείο έναν άνδρα με στρατιωτικό παντελόνι και μπότε. Μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο, αν και δεν ήταν σαφέ αν ήταν ακόμη ζωντανό.